Καλό Αν μεσημέρι. Έχει και μυρωδιά η κάμερα, καλό θα μεσημέρι. Βοηθούσε πιο πολύ. Καλώς το, ναι. Με το ωραιότερο πλάνο ξεκινήσαμε. Τέλεια. Με αυτό του κέικ που θα είναι στη μέση. Κοίτα από κάτω θα έχει κάτι άλλο και από πάνω επίσης κάτι άλλο. Θα το δείτε στο τέλος, δεν μπορώ να σας πω τώρα, θα σας μπερδέψω. Θα το δούμε σιγά σιγά. Θα είναι κέικ σάντουιτς αυτό που θα κάνεις. όχι, μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. Αλλά δεν θα το κάνουμε εμείς, όχι. Τι θα κάνουμε δηλαδή σήμερα? Που θα κάνουμε ένα κέικ που έχουμε δώσει τη συνταγή για την ανακύκλωση σοκολάτας, επειδή έχουμε πολλές σοκολάτες λόγω γιορτών. Λόγω Πάσχα. Πάσχα, κουβερτούρες, αυγά, διάφορα, τα οποία θα τα λιώσουμε και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο κέικ με πολύ εύκολα υλικά. Και μετά θα κάνουμε και μια φωλιά σοκολατένια για να βάλουμε το κέικ μέσα και μια σάλτσα καραμέλα. Ναι, μην το βάλεις σε μια πιατέλα, αμαρτία είναι, βάλει τη φωλιά. Να έρθει να σε ταριστεί καλύτερα το θέμα. Υλικά, το βασικό μας υλικό είναι σοκολάτα, από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, το βασικό μας υλικό είναι σοκολάτα, αλλά για να κάνουμε αυτό το υπέροχο κέικ θέλουμε αυγά, ζάχαρη, αλεύρι και βούτυρο. Τα κλασικά υλικά. Απλά υλικά, αλλά βλέπω ποσότητα. Ποσότητα, ναι, είναι πλούσιο σε θερμίδες αυτό το κέικ. Άμα κάνουμε δίαιτα, ας μην το φάμε, ας φάμε κάτι άλλο. Πόσα αυγά έχει αυτό το κέικ? 12. Γιατί? Γιατί έτσι λέει η συνταγή. Είναι φωνικό όπλο. Είναι φωνικό και κέικ. Ναι. Την πεθέρα και μετά. Αν έχει χοληστερίνη. Ναι, αν συμπαθούμε την πεθέρα, είναι ό,τι πρέπει. Το τελευταίο κομμάτι. Λοιπόν, πάμε να ψωνίσουμε, να γεμίσουμε το καλάθι σου. Θα πάμε στο χαλκιαδάκι και όλα όσα θα χρειαστούμε, πιστέψτε μας, φτιάχνουν παραπάνω από ένα κέικ. Έχω την αίσθηση σοκολάτας. Αλλά τηρούμε πάντα τον κανόνα μας. Θα φτιάξουμε. Αυτό δεν είναι για 4 άτομα, αυτό είναι για 14 άτομα. Για παραπάνω. Γιατί έχουμε μια με λιγότερο από 10 ευρώ. Σήμερα έχουμε σπάσει ρεκόρ οικονομίας. Πάμε να δούμε τι ψωνίσουμε. Φύγαμε. Just that I wanna turn back time so I'm not lonely. Oh, I wish that we could go back, stop, rewind, and then just play back when you looked into my brown eyes. All I felt was stuff in your heart. All I needed was those words. I hung on, but I never heard. Baby, what you telling me? Oh, what can we do now? We had it. Τα χέρια τους ακούγουν, τα τρίβουν, τους τρίφτες. Λες, μωρέ, και είμαστε και στον αέρα. Δολοφονικέ, σεφ. Λοιπόν. Ένα δολοφονικό στη γεύση κέικ θα φτιάξουμε τώρα. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Λοιπόν, έχουμε, πάμε άλλη μια φορά τελικά μας. Είναι ζάχαρη. Πολύ αυγά, ζάχαρη. Πολλά αυγά. Σοκολάτα, βούτυρο και αλεύρι. Ωραία. Όλα τελικά μας είναι τα ίδια γραμμάρια. Δηλαδή, είναι από 600 γραμμάρια όλα. Δηλαδή, 600 γραμμάρια ζάχαρη, 600 γραμμάρια αυγά, 600 βούτυρο, 600 αλεύρι, εκτός σοκολάτα που είναι 900 γραμμάρια. Η συγκεκριμένη συνταγή δεν την έκανα σε κούπες, γιατί θα μας μπέρδευε πάρα πολύ. Είπαμε ζαχαροπλαστική, θέλει ακρίβεια. Ναι. Μια είναι πολύ φθηνή ζυγαριά από το χαλκιαδάκι, νομίζω ούτε 15 ευρώ δεν κάνει. Είναι ναι, ακριβία, εξαιρετική. Κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν. Τι θέλω να πω, τέλος πάντων, το ξέχασα. Πάμε. Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυγά, έχουμε... Δεν βλέπω μίξερ. Δεν χρειάζεται, είναι όλα στο χέρι, είναι πολύ εύκολο. Η νοικοκυρά που έχει μίξερ, ας το χρησιμοποιήσει. Ναι. Εσύ που έχεις μπράτσα, χρησιμοποιήσε τα χέρια σου. Ξεκίνα καρατέκα. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε πρώτα. Βάζε ένα κοτέτσι αυγά μέσα. Το έβαλες αυτό τώρα. Το έβαλαμε στη ζάχαρη. Και ανακατεύουμε. Λοιπόν, δεν θέλει πολλά πολλά. Ένα απλό ανακάτεμα να γίνει ένα μείγμα. Ούτε αφράτε. Α, δεν τα χτυπάς να αφρατέψουν τα αυγά. Όχι, απλά δεν υπάρχει να λόγος, ανακατευτεί και να λιώσει η ζάχαρη. Να λιώσει λίγο η ζάχαρη. Με το που τα ανακατέψω αυτά τα δύο, θα τα αφήσω στην άκρη. Να κάνω μια ερώτηση που ορίστε. Με μεταφέρει το κοινό. Ναι. Ξέρεις ποιο είναι το κοινό. Το κοινό, ναι. Συνήθως τη ζάχαρη τη βάζουμε με το βούτυρο. Εσύ γιατί τη βάζεις τώρα με τα αυγά? Λοιπόν, τη βάζω με τα αυγά γιατί έχω σοκολάτα. Και άμα βάλω τη σοκολάτα κατευθείαν στα αυγά, χωρίς λιπαρή ουσία, θα μας γίνει πέτρα. Εντάξει, κοινό. Εντάξει, κοινό. Α, είναι. Κάτσε, έχει δευτερολογία. Τι. Είναι... Ναι, ήταν σωστή όμως η ερώτηση. Άρα... Ήταν πολύ σωστή ερώτηση. Ναι, άρα καλή ερώτηση. Λες ένα μυστικό. Ναι, ότι... Αν βάλουν σοκολάτα μέσα σε ένα κέικ, σε μια πίτα, σε κάτι. Αν πέσει σκέτη σοκολάτα μέσα στα αυγά, θα γίνει πέτρα. Θα την πετάξουνε. Αυτή η σοκολάτα, η λιωμένη, όχι το κακάο που βάζουμε τη σκόνη, μην μπερδευόμαστε. Όχι, το κακάο είναι κακάο. Μην λέμε και σοκολάτα. Εδώ, τώρα. Αυτή η σοκολάτα. Αυτή, ναι, κουβερτούρα. Θα σου πει κάποιο, μα εγώ βάζω κακάο και δεν θα πει τίποτα. Όχι, όχι. Το κακάο είναι κακάο. Ωραία. Λοιπόν, σοκολάτα μαζί με βούτυρο. Έχουμε λοιπόν, δουλεύουμε σε δύο διαφορετικά ταμπλό. Ναι. Το ένα είναι έτοιμο, δεν χρειάζεται άλλο ανακάτεμα.
Αν βάλει το χέρι του. Θα το βάλει. Θα το βάλει. Δες τώρα, έχει μείνει. Μπορεί να έχει μπράτσα, αλλά δεν έχει μάτια. Έχει. Ένα κόρκο αν τον είδα. Αετέ. Τον έβαλα από κάτω να μην το δει. Ζάχαρη, έχει πολύ ζάχαρη. Δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, ανακατεύεις εσύ τώρα το λιωμένο βούτυρο με τη σοκολάτα. Με τη σοκολάτα, το οποίο είναι και αυτό έτοιμο. Θέλουμε γενικώ σοκολάτα μας να γυαλίζει πάλι. Καλό θα είναι να γίνει μια καλή ομογενοποίηση, εννοείται. Μεσχέ, θέμα, δεν έχουμε το βασικό. Ορίστε. Εμείς κάναμε έτσι τη σοκολάτα μας. Πώς, έχουμε πάρει τα αυγά, θα έχουμε θα τα αυγά, τα σοκολατένια. Θα το έλεγα στο τέλος, αλλά το πούμε και τώρα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να λιώσουμε τη σοκολάτα. Ο καλύτερος είναι στο φούρνο μικροδοκιμάτων. Μακράν ο καλύτερος τρόπος. Δηλαδή, το βάζω, σε, δηλαδή, ένα το βάζω σε ένα μπολάκι πλαστικό, ποτέ μεταλλικό, γιατί θα αρχίσει να τσιτσιράει να κάνει μπαμπούμο φούρνο μικροδοκιμάτων. Και θα το βάλουμε στην απόψυξη. Για να μην μας καεί σοκολάτα. Το ανακάλυψες αυτό. Εννοείται. Όχι, δεν το έχω ανακάλυψει εγώ. Μακάρι το έχω ανακάλυψει εγώ. Δεν είναι δικιά μου ανακάλυψη. Λοιπόν, θα το βάλουμε στην απόψυξη και θα το βάζουμε δύο λεπτά. Δύο λεπτά, λίγο. Λίγο. Αλλιώς θα μας καεί σοκολάτα. Αν δεν το βάλουμε στην απόψυξη. Δεν το κάνω εγώ, Πέτρα Τιμούς. Παλιότερα που είχαμε κάνει μια συνταγή. Εγώ που δεν έχω, ας πούμε, μικροκυμάτων. Λοιπόν, το καλή. Θα κάτσει πάνω και θα περιμένει να λιώσει. Γλώσσα. Παναγία μου. Λοιπόν, ο καλύτερος άλλος εύκολος τρόπος είναι το Μπεν Μαρί. Ένα μεταλλικό σκεύος σε μια κατσαρόλα η οποία βράζει με νερό να λιώσει. Αλλά έχει πολύ χρονοβόρο, πολλά σκεύη. Ο πιο εύκολος, μεταλλική μπασίνα, η σοκολάτα μέσα στο φούρνο 40 βαθμούς. Για πόση ώρα, μέχρι να λιώσει. Το ξεχνάμε, ναι, δεν μας καίγεται η σοκολάτα 40 βαθμούς. Δηλαδή βάζουμε το φούρνο ίσα ίσα να ζεστός και μέσα τη σοκολάτα και θα λιώσει μόνο του. Κύριε, πότε καταλαβαίνουμε ότι έχει καεί η σοκολάτα. Φαίνεται. Πίστεψε με, φαίνεται. Τι εννοείς, μυρίζει, φαίνεται. Μαυρίζει. Αλλάζει εντελώς η όψη. Με το που καεί η σοκολάτα βγάζει ένα πολύ απέσιο άρωμα. Ναι. Οπότε το καταλάβετε. Μην αγχωνέστε γι' αυτό. Λοιπόν, για να μην αργούμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, ναι. Αυτό που θα κάνω εγώ μετά είναι θα βάλω μέσα σε ένα μεγάλο σκεύος. Στη λεκανίδα. Στη λεκανίδα, ναι. Ζάχαρη με αυγά. Ζάχαρη με αυγά. Λοιπόν. Και τώρα. 600 γραμμάρια αυγά, 600 γραμμάρια ζάχαρη. 12 αυγά, λέτε, μην κάθεται ο κόσμος να μετράει. 12 αυγά, ναι. 12 αυγά είναι σχετικό για το αυγό, είναι από 50-70 γραμμάρια. Οπότε είπαμε 12 αυγά πάνω κάτω. Δηλαδή τα αυγά δεν έχουν στάνταρ βάρος, δυστυχώς. Είναι... Αλλά είναι μικρά, αλλά είναι γι' αυτό ζυγίζουμε τα αυγά. Επειδή... Αλλά είναι δίκορκα. Ναι. Λοιπόν. Ήταν δει. Αυγά με ζάχαρη, σοκολάτα με βούτυρο. Και τα δάχτυλα τώρα μέσα στη λεκανίδα. Πρόβο. Λοιπόν. Είναι καλό να μην το δοκιμάσουμε τώρα γιατί είναι τα αυγά. Δεν θα το δοκιμάσουμε. Με αποτρέψει από το να δοκιμάζω τις συνταγές σου. Λοιπόν, ανακατεύουμε, πολύ ωραία. Για... και θα αρχίσουμε τώρα το αλευράκι. Και τώρα θα μπει το αλεύρι. Για έλα από εδώ να κοσκινίζεις, ρίχνε το αλεύρι. Πληρώνεται ο Ρήγας γι' αυτό μου. Καταρχάς δεν μου απίθυνε καν το λόγο για το αλεύρι, το απίθυνε σε σένα. Αδριανή, μπορείς παρακαλώ πολύ να κοσκινίσεις τα αλεύρι. Θα μας έκανε την τιμή. Παίρνετε ένα κόσκινο. Και μετά σιγά σιγά, σε παρακαλώ, ομογενοποίησε ωραία το μείγμα σου, να γυαλίσεις σοκολάτα και μετά θα βάλω λίγο μέσα. Λοιπόν, θα φάω διπλό κομμάτι, βλέπετε έτσι. Κουράστηκε. Τέλεια, πάνε παλιάρος. Το αλεύρι, είπαμε, το κοσκινίζουμε, μας κάνει γρομπαλάκια μέσα το κέικ μας. Γιατί δεν κάνεις μια σχολή. Ζαχαροπλαστικής. Θα ερχόμαστε. Ναι, άμα είναι, άρχεστε. Όχι μόνο εμείς, θα έρθει πολλοίς κόσμος, έχω την αίσθηση. Πρέπει να με διαφημίσετε καλά όμως. Πρόσεχε, από εκεί είναι λερωμένα την μπλούζα σου. Σε ρίγα θα με την πάρεις την πλούζα μετά. Και από πίσω είναι μεταξωτή, μην κοιτάς από μπροστά του. Καλό συνάδελφος. Βάλε το χέρι σου. Τελείωνε, κάνε τη δουλειά σου. Κάνε τη δουλειά σου. Να κάνω κι εγώ τη δικιά μου. Μπορώ να το κάνω και έτσι. Ωραία, πολύ ωραία. Κοσκινίζουμε το αλεύρι, τέλεια. Θα το βάλω όλο εδώ μέσα. Σε λίγα παλό ανακάτεμα ή γρήγορο. Δεν έχει να κάνει στέλιο δερβέ. Ρωτάω εγώ αυτά που ρωτάνε. Ναι, κατάλαβα το κοινό. Ρωτάει η φωνή. Η φωνή, ναι. Ανακάτευε, παιδί μου. Δεν σπουδάζει. Θα σπουδίσω, μπορεί. Τι θέλεις, να το κάνω καλά. Το κάνεις τέλεια, απλώς επειδή είναι βαρύ γι' αυτό. Λοιπόν, τους ζορίζεσαι. Δεν ζορίζομαι, το κάνω με χάρη. Καμία μαμά δεν καταλαβαίνει από βάρη όταν έχει παιδιά. Στην Ισραήλ, άσε με. Γιατί δεν με λες εμένα Ανδριανή Αγγελιδάκη και αυτό το λες μόνο του. Για μια φορά το τον μπερδεύω με το Αγγελική Ανδριαδάκη. Δεν πειράζει, με έχουν πει. Και Μαρία. Λέγε με Μαρία, είναι πιο εύκολο. Εγώ απαντάω σε όλα. Στο Αγγελική, ειδικά πάντα, γιατί καταλαβαίνω ότι. Βάλ το εδώ, δεν πειράζει. Αλήθεια, με ρώτησε. Δεν πειράζει. Έχει μείνει αλεύρι. Αλευράκι, είναι του Θεού. Η σοκολάτα με προβλήματα. Δεν ξέρω, δεν βοηθήσει ποτέ. Γι' αυτό δεν θα πετύχει συνταγή. Το ξέρω. Βάζει το μισό υλικό, το άλλο το πετάει. Λοιπόν. Στο σπίτι δεν είπαμε τα παίρνει. Και ανακατεύω το μείγμα. Τι θέλει, Δανάη. Να τα πλύνει, λέει, και όλα τα πιάτα. Να μην τα πα μόνο. Παίρνει σιγά σιγά τα αλεύρι. Θέλει πολύ κόπο. Λίγο απομονή μόνο. Καλεβάλτε το στο μίξερ. Μην τον βλέπετε τώρα που ήρθε εδώ να κάνει επίδειξη.
Μα στο μίξερ είναι λίγο, νομίζω, άσκοπο. Δηλαδή δεν χρειάζεται. Γιατί είναι άσκοπο, είναι πιο εύκολο. Πιο εύκολο, ε. Πιο εύκολο. Θέλει να μα δείξει ότι βάζει γυμναστήριο και έχει. Επειδή δεν θα κάνουμε ένα κατέβαμε με την κουζίνα. Συνεχίζουμε. Έχω πάρει αυτή την εξαιρετική φόρμα. Αντικολλητική από το χαλκιαδάκι. Δεν βάζουμε κουτυράκι γύρω-γύρω. Όχι, δεν χρειάζεται τίποτα. Λοιπόν. Εγώ βάζω καλού κακού, να σου πω την αλήθεια. Δεν χρειάζεται. Άμα δεν το βάλετε, βάλετε. Λοιπόν. Θα σε βοηθήσω. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρέπει να συγχρονιστούμε. Εγώ θα ρίχνω το μείγμα και εσύ θα γυρνά τη φόρμα. Εντάξει, κύριε Θέμο. Ωραία, κυρία Ανδριανή. Επήγαινε πιο πίσω την τέτοια σου. Τέλεια. Θα βάλουμε γύρω στα 3 τέταρτα. Βάζουμε ακόμα λίγο. Ωραία. Α, δεν το φουλάρουμε. Και δεν το φουλάρουμε. Το άλλο θα το βάλουμε στο ψυγείο μας, στην κατάψυξη και θα το ψήσουμε αύριο μεθαύριο. Θα κάνουμε και οικάκια μικρά. Μπράβο. Ε? Κρατάει 4 με 5 μέρες στο ψυγείο χωρίς να χαλάσει το μείγμα. Και το σερβίρουμε συντήρηση. Το σερβίρουμε όποτε θέλουμε εμείς. Και το ξαναψύνουμε. Ωραία, άστο αυτό στην λοιπόν, άκρη. Λοιπόν, έχεις βάλει το φούρνο να προθερμαίνεται. Έχω προθερμάνει το φούρνο. Και θα ψήσει θερμοκρασία. 170 βαθμούς, 45 με 50 λεπτά. Βάλει το μέσα. Και πάμε να κάνουμε το υπόλοιπο τη σάλτσα. Γρήγορα, έχουμε λιγότερο από 4 λεπτά. Α, δεν μας φτάνουν, ναι. Λιγότερο λοιπόν, από 3 λεπτά. Δύο κασταρολάκια. Μάνι, μάνι. Για να κάνω μια όμορφη σάλτσα καραμέλα, δύο κούπες κρέμα γάλακτος, μια κούπα ζάχαρη. Ξεκινάμε στη μεγαλύτερη κατσαρόλα, τη ζάχαρη. Ανδριανή, έχει μια ξύλινη κουτάλα με στο σερτάρι. Και σιγά σιγά να κατέβεις. Δεν έχεις βάλει ούτε μικρή, λάδι, ούτε βούτυρο, τίποτα. Και ζάχαρη. Ό,τι σκέτη κατσαρόλα. Ναι. Και η ζάχαρη. Λοιπόν, και δύο κούπες κρέμα γάλακτος, μία κούπα κρυσταλλική ζάχαρη. Τέλος. Αυτά είναι τα υλικά για τη σάλτσα καραμέλα. Με το που βράσει κρέμα γάλακτος, την κλείνουμε. Δεν την αφήνω να μου κολλήσει εδώ η ζάχαρη. Εδώ θέλει ανακάτεμα συνέχεια για να μην κολλήσει και λιώνει σιγά σιγά και θα μας γίνει μια πολύ ωραία καραμέλα. Η κρέμα γάλακτος με το που πάρει μια βράση, ρίχνουμε μέσα στην καραμέλα, σβήνει και γίνεται ένα μείγμα. Αυτό είναι όλο και όλο. Τέλος, και κάνουμε μια πολύ ωραία σάλτσα. Λοιπόν. Καστρινάκι, έλα, έλα. Έλα, μη φοβάσαι. Ντυμένη είσαι. Μπορούμε να κάνουμε παράλληλα τη φωλιά δίπλα. Έχουμε να την κάνεις, βεβαίως. Ναι, ωραία. Μπες μέσα, δεν πειράζει, θα τρως. Δεν θα μιλάς. Θα μιλάς κοντά μου για να ακούγεται. Η ζάχαρη έχει αρχίσει και καίγεται και μυρίζει σαν μαλλί της γριάς. Μπορούμε να δείξουμε, έχουμε πλάνο, να δείξουμε τη ζάχαρη, πώς καραμελώνει σιγά σιγά. Όλα θα τα κάνουμε. Τέλεια. Βλέπετε, είναι που το ανακατεύουμε γρήγορα, συνεχώ. Το κλείσει, τελειώνει, εντάξει. Το κλείσει. Όχι, θέλει να λιώσει όλη η ζάχαρη. Ναι. Θέλει ακόμα ένα λεπτό επιμονή ανακάτεμα. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω εγώ τώρα, επειδή έχω ακόμα πάρα πολύ σοκολάτα, έχω πάρει μια λεκανίδα. Λεκανίδα. Αυτό είναι λεκανάκι. Λεκανάκι. Η λεκανίδα είναι μεγάλη. Τέλεια. Και θα βάλω μεμβράνη. Σα αρέσει η σοκολάτα. Αυτό που θα κάνω είναι. Λες ψέματα. Θα βάλω τη μεμβράνη επάνω. Από τις δύο πλευρές. Έλα. Αυτό θέλει συνεχώς, να μην κολλήσει κάτω. Έλα, να κάτω. Εδώ. Θέλει δύναμη, ε. Ωραία, είδαμε τα υλικά για τη σοκολατόπιτα. Εσύ τώρα βάζεις τη μεμβράνη για να κάνει λοιπόν, τη φωλιά. Λοιπόν, έβαλε δύο κομμάτια εδώ και έχει κάνει αυτή την κούρμπα. Βλέπετε, ωραία, τέλεια. Και αυτό γιατί το βγάλατε, παιδιά, μην καεί αυτό. Δεν βγαίνει στη μέση, δεν έχει. Εδώ πάνω αυτό, κανονικά. Θα καεί θέλουμε. Ναι, ναι. Παιδιά, προχωράτε, έχουμε ένα λεπτό. Και εσύ να μην ανακατεύεσαι, λέει η Δανάη. Και εγώ μαζί. Εδώ. Θα τη σκοτώσω, παιδί. Εδώ. Θέλουμε ωραία. Να κάνουμε ακόμα λίγο. Έβαλε την. Βάλαμε τη μεμβράνη μέσα. Για να κάνουμε τη φωλιά. Το οποίο θα βάλουμε τη σοκολάτα εδώ. Σκέτη σοκολάτα λιωμένη είναι αυτή. Σκέτη σοκολάτα λιωμένη. Και θα ρίχνουμε σιγά σιγά. Α, σιγά σιγά να απλωθεί παντού. Δείτε πώς το ρίχνει. Βάζει το κουταλάκι και το. Δεν πάει πολύ εύκολο. Θα το ρίξει όλο από πάνω. Όχι. Θα το βάλω ψυγείο δύο λεπτά. Θα παγώσει, θα συνεχίσω. Θα παγώσει, θα συνεχίσω. Και το αποτέλεσμά μα είναι τέλεια. Ορίστε, κύριε Ανδριανή. Να χαθεί, καίει εδώ. Στα λοιπόν, χέρια. Έλα, μωρέ, καίει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι μια πολύ ωραία φωλίτσα, σοκολατένια. Θα σου πρότεινα να τη βάλει κατευθείαν πάνω στην πιατέλα. Δεν πρέπει να βγάλουμε τη μεμβράνη. Με τη μεμβράνη. Λοιπόν, υπομονή ένα λεπτάκι. Θα βγάλει εσύ με την άνεσή σου. Θα πάμε για διαφημίσει. Όλη τη μεμβράνη. Εμεί θα πάμε για διαφημίσει και επιστρέφουμε για το σερβίρισμα. Τέλεια. Και τη δοκιμή. Κυρίως. Το καλύτερο δεν λέτε. Πάλι. Και η Ρένα Καστρινάκη στην παρέα μας, σεξ μας το ποτέ. Περιμένει να πάρει μερίδια, τόση ώρα να κατέβει το παιδί. Λοιπόν. Μη τρως μου, ξεφορμάραμε, συγγνώμη, ξεφορμάραμε το κέικ μας. Κέικ σοκολάτα.
Τέλεια. Λοιπόν, μου έχει ψηθεί παραπάνω. Το έπεισα μια ώρα, ενώ θέλει 45 λεπτά. Κάτσε να το δείξουμε, γιατί τώρα δείχνουμε την κοιλιά του Ζερβού. Σε τι θερμοκρασία. Έχω εγώ και κοιλιά του Ζερβού. Όχι, εννοούσα αυτό το σημείο, την κοιλιακή χώρα. Έχω και κοιλιά. Αυτό υποτίθεται. Α, εδώ είναι. Πρέπει να είναι όλο έτσι σου μερό. Είναι πάλι μαλακό όμως, είναι πολύ νόστιμο. Δεν θα το φάμε, μωρέ θέμω. Λοιπόν, είμαι νούλη. Αντί για να στερβίρουμε, μπράβο. Έχει φτιάξει μια φωλιά σοκολατένια. Μια σοκολατένια φωλιά, το οποίο μπορούμε να τη βάλουμε μέσα από το κέικ να σερβίρουμε. Είναι πιο όμορφο. Μην μου στεναχωριέστε, την τεχνική τη φωλιά θα την επαναλάβουμε αύριο μεθαύριο κάποια στιγμή. Νομίζω είναι πολύ εύκολο. Και από πάνω θα βάλουμε λίγη άχνη ζάχαρη, αν δεν είναι μακριά. Ναι, έχω αλεύρι, βάλουμε και λίγο ζάχαρη να είναι. Τέλεια. Θα βάλουμε και ένα φύλλο βασιλικού να είναι πιο ωραίο. Λεμόνι και αλάτι, πιπέρι, τίποτα. Πιπεράκι, να βάλουμε στο τέλος αν θέλουμε. Τέλεια. Και μου είναι η καραμέλα. Ωραία. Και την καραμέλα τώρα έχω πάρει ένα άλλο πιάτο δίπλα. Το οποίο θα βάλω. Ωραία, την κάναμε. Εδώ. Μπράβο, ρε, συγχαρητήρια. Με το που καραμέλο η ζάχαρη άλλαξε χρώμα, έβαλα την κρέμα γάλακτο την οποία τη είχα δώσει μια βράση. Θα πάρω. Ένα κέικ, φέτα. Αυτό είναι άλλο σερβίρισμα, υποτίθεται. Ναι, με τσάλε καραμέλα, μην είναι σκέτο. Πω, ναι, μωρέ. Και μια μπάλα παγωτό πάνω είναι τέλειο. Πότε κάνουμε παγωτό. Παγωτό, ε. Ξέρεις να κάνεις σπιτικό παγωτό. Μπορούμε, δεν βγαίνει σαν το εμπόριο, φυσικά. Αλλά είναι αρκετά καλό. Εγώ δεν θα φάω. Δύο δώσε. Εγώ δίνω τώρα στην Αδριανή επίσης για να μην παραπονιέται. Και τώρα παραπονιέται τέλειο. Και σου δίνει και να φάει. Στη Ρένα τίποτα. Στη συνάδελφα κάτι, όχι. Εγώ πρέπει να χαστελώ κουτάλι για να βάλω μέσα και παιδιά, καραμέλα. Δεν είμαι ο Βούδας, έχω δύο χέρια. Πρέπει να είναι ο... και ο Βούδας δύο έχει. Αδριανή, τι θα φας με καραμέλα. Από όλα θα φάω. Θα βάλω λίγο την καραμέλα. Ρένα, έλα από εδώ, μην τρέπεσαι, μέσα στο σπίτι σου. Λοιπόν, για να κάνει την καραμέλα, έβαλε μία κούπα ζάχαρη κρυσταλλική και δύο κούπες κρέμα γάλακτος. Έβαλες στο αντικολλητικό κατσαρόλι σκέτο. Σκέτη ζάχαρη και στο άλλο σκέτη κρέμα. Να λιώσει η ζάχαρη. Λιώνει η ζάχαρη. Ρένα, ωραίο. Πάρα πολύ. Ωραία. Ζαλίζομαι από την ωραία γεύση. Αλήθεια. Καραμέλα είναι απίστευτη. Νομίζω με κοροϊδεύετε τώρα. Αλλά... Η καραμέλα μου αρέσει. Καλό και το κέικ. Η καραμέλα, όντως, που σου λέγα ότι δεν θα το φάω με καραμέλα. Είναι καλή. Δεν έχει καμία σχέση χειροποίητη η καραμέλα με τις έτοιμες. Μα τι μου συζητάς, δεν ήξερα καν ότι είχε μέσα κρέμα γάλακτος μια καραμέλα. Ναι. Θες. Να δοκιμάζω κι εγώ λίγο, ε. Βάλε έτσι να μπει στο. Ευχαριστώ. Να κάνω. Κάτσε να πάρω εγώ αυτό εδώ. Ρένα τώρα βγαίνει. Πάντως με μια μπάλα παγωτό βανίλια θα ήταν τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ελπίζω να σας άρεσε και. Συμφωνώ για το παγωτό. Εγώ θα δοκιμάσω το λίγο. Μήπως δεν είναι λίγο γκουτικό και με παγωτό βανίλια. Εννοείται. Εννοείται. Δεν πάει άλλο. Αλλά άμα την κάνεις, είπαμε τη γουρουνιά, να την κάνεις και να την νιώθεις. Να είναι ολοκληρωμένη. Να μην κάνεις έκπτωση.